μας όπως κάθε Πέμπτη από τους Γαλάτες, την επιστολή δηλαδή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες, στη σελίδα 1031, κεφάλαιον Δέλτα και εδάφιο 21. 21 εδάφιο, τέταρτο κεφάλαιο, Δέλτα κεφάλαιο, σελίς 1031. Είπατε μη, οι θέλοντες να είστε υπονόμων, τον νόμον δεν ακούετε? Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο υιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας. Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθηκα τα σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορία, διότι αυτή είναι εδίο διαθήκε. Μία μεν από του όρου Σινά, γενώσα προς δουλίαν, ή της είναι η Άγαρ, διότι Άγαρ είναι το όρος εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλίαν μετά των τέκνων αυτής, η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι η ελευθέρα, της είναι μήτυρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, εφράνθη τη στήρα η μητήκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον ημίω δίνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχώς τον άντρα. Εμείς δε αδελφοί, καθώς ο Ισαάκ επαγγελίας τέκνα ήμεθα, αλλά καθώς τότε ο κατασάρκα γεννηθεί σε δύο και τον καταπνεύμα ούτε και τώρα, αλλά τι λέγει η Γραφή, έκβαλε την δούλην και τον ιόν αυτής, διότι δεν θέλει κληρονομήσει ο ιός της δούλης μετά του ιού της ελευθέρας. Λοιπόν, αδελφοί, δεν ήμεθα της δούλης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Διότι εγώ, Παύλο, σας λέγω ότι αν περιτέμνηστε, ο Χριστός δε θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περί τεμνόμενων, ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλον τον νόμο. Αποχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος. Διότι εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει σχητινά, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Αμήν. Η πρώτη λοιπόν έτερο ή ψεύδο διδασκαλία που υπησήλθε μέσα στην Αποστολική, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και έκτοτε πάρα πολλές υπησήλθαν, και αυτό είναι έργο του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί να αποδυναμώσει με έτερο και ψεύδο διδασκαλίες το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο σώζει, δια του οποίου σωζόμεθα, στο οποίο στεκόμεθα, εάν μείνουμε στερεοί ως τέλους. Η πρώτη λοιπόν ψεύδο διδασκαλία που εισήλθε ήταν από τους Ιουδαίους, τους χριστιανούς Ιουδαίους, οι οποίοι σκέφτηκαν ότι θα πρέπει, για να επιβεβαιωθεί η σωτηρία των ανθρώπων δια της πίστεως, καθώς δια της πίστεως είμεθα όλοι σε σωσμένοι και τούτο είναι Θεού το δώρον, ουχή εξέργο νόμου, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να επιβεβαιωθεί η σωτηρία των ανθρώπων, θα πρέπει πας ο σωζόμενος να περιτέμνεται την περιτομή της σαρκός. Και έτσι μπλέκουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη και χάνεται κατά αυτόν τον τρόπο το θαύμα το μεγάλο, το μυστήριο θα έλεγα το μεγάλο, το οποίο περιγράφεται στο Λόγο του Θεού, η σωτηρία δια της πίστεως. Ο Αβραάμ επίστευσε και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Εβραίους, προς Ρωμαίους, αναφέρεται πάρα πολύ καλά το πώς και το τι συνέβη εις τον Αβραάμ. Είναι ο πατέρας της πίστεως και από εκεί προήλθαν όλο το έργο του Θεού που έφτασε μέχρι το σπέρμα του Αβραάμ. Δεν είναι σπέρματα, το σπέρμα του Αβραάμ που είναι ο Χριστός, όπου όποιος δέχεται το Χριστό, σε αυτόν ο Θεός δίνει εξουσία να γίνει τέκνο Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ο Αβραάμ μη έχων ελπίδα, επίστευσεν επελπίδη
ότι μέλει να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθέν θελείστε, ούτω θελείστε το σπέρμα σου. Γιατί δεν είχε ελπίδα? Γιατί ήταν 100 χρονό, γιατί η γυναίκα του ήταν στήρα και μάλιστα 90 χρονό και είχαν περάσει τα δίκτυα γυναικεία. Άρα δεν είχε καμία ελπίδα. Σύμφωνα με την όραση, τη γήινη, την ανθρώπινη, τη δυνατότητα, όχι μόνο την όραση, τη δυνατότητα και την ικανότητα την ανθρώπινη. Όμως έκανε μια άλλη σκέψη που άρεσε στο Θεό. Ο Θεός μου είπε ότι θα γίνω πατήρ πολλών εθνών. Και ελπίζοντας στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός που είπε είναι δυνατός και να εκτελέσει, επίστευσεν επελπίδη. Πίστευσε με την ελπίδα ότι ο Θεός αυτό που λέει μπορεί και να το εκτελέσει. Με αποτέλεσμα, μη ασθενήσα στη συνέχεια κατά την πίστη. Γιατί? Γιατί έπαψε να συλλογίζεται την έκρωση του σώματος και την έκρωση της γυναικός αυτού της Σάρας. Με αποτέλεσμα, καθώς έπαψε να συλλογίζεται την αδυναμία την ανθρώπινη, δεν δίστασε εις την επαγγελία του Θεού δια της απιστίας και ενεδυναμώθη εις την πίστη. Πώς? Δοξάσας το Θεό. Δοξάζοντας τον Θεό με την έννοια ότι ξέρω, έτσι δοξάζουμε το Θεό, ότι αυτό που μου λες θα το κάνεις, γι' αυτό σε δοξάζω, ενεδυναμώθη εις την πίστη, δοξάσας το Θεό και πληροφορηθείς άνωθεν από το Θεό, ο οποίος του υπεσχέθη ότι θα γίνει πατήρ πολλών εθνών, πίστεψε ότι είναι δυνατός να το εκτελέσει. Με αποτέλεσμα, η πίστης του ελογίστη δικαιοσύνη. Και πράγματι, πριν περάσει ένας χρόνος όπως του είπε ο Θεός, ο Αβραάμ είχε τέκνο τον Ισαάκ. Και όλα αυτά τα έκανε ο Θεός δια της πίστεως του Αβραάμ. Έτσι και σωζόμαστε κι εμείς, δια της πίστεως. Όμως, ψευδοδιδάσκαλοι και τεροδιδάσκαλοι είπαν, όπως ο Αβραάμ έκανε περιτομή και εμείς πρέπει να κάνουμε περιτομή. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία του Χριστού κάνει περιτομή. Αλλά ποια περιτομή? Την περιτομή του Χριστού, όπως την εξηγεί στην Εκκλησία, στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, και εξηγεί, εις τον οποίον Ιησούν Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, η οποία είναι να απεκδηθείτε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός διά της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες μετά του Χριστού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου βαπτίσματος και συνανέστηστε, καθώς λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι το βάπτισμα εν ύδατι σώζει και ημάς σήμερον. Και μάλιστα το περιγράφει, ουχή σώζει και ημάς σήμερον, να το βρω, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός σας, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεώς σας εις τον Θεόν, γιατί με το βάπτισμα υπάρχει άφεση αμαρτιών. Φεύγουν οι αμαρτίες καθώς απεκδίεστε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Και έτσι δεν υπάρχει συνείδηση πονηρά μέσα, αγαθή συνείδηση η οποία μαρτυράει τον αγιασμό, τη δικαίωση, την περιτομή του Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Καθώς το βάπτισμα είναι η πρώτη, το πρώτο έργο της πίστεως που διατηρεί την πίστη μας ζωντανή και όχι νεκρά. Έργο πίστεως είναι.
Αλλά αν η πίστη μας δεν έχει έργα, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, είναι νεκρά. Το πρώτο έργο πίστεως που κάνουμε είναι υποτασσόμεθα, ταπεινώνουμε τη σάρκα, την ψυχή μας, την καρδιά μας και το πνεύμα μας και βαφτιζόμαστε εν ύδατη. Η σάφεση αμαρτιών, άρα η δικαίωση, και γινόμεθα κατά αυτό τον τρόπο σύμμορφη της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν η διδασκαλία αυτή, η ψεύδο διδασκαλία, ότι πρέπει να παρετέμνονται οι σεχώρισες στις εκκλησίες, ιδιαιτέρως δε στην εκκλησία της Γαλατίας, ο Απόστολος Παύλος είναι πια απόλυτος και θα τολμούσα να πω αυστηρός, καθώς λέγει: «Ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω, εάν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν πρόκειται να σας ωφελήσει στο μέλλον». Δεν θα σας ωφελήσει τίποτα. Εάν δηλαδή φέρνετε και ενώνετε στην προσωπική σας ζωή τη δουλεία του νόμου με την ελευθερία του Χριστού, τα χάνετε όλα. Ο Χριστός πια, αφού αποφασίσατε να είστε δούλοι του νόμου, δεν μπορεί να σας ωφελήσει. Γιατί όποιος περιτέμνεται είναι χρεός της εκ του νόμου εις τον οποίον υπακούει να εκτελεί όλο τον νόμο, πράγμα αδύνατον. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Τον νόμο Θεός τον έφερε για να φανερώσει μερικά πράγματα στους ανθρώπους. Πρώτον, τι είναι αμαρτία. Δεύτερον, τι είναι συγχώρεση. Και τρίτον, την αδυναμία του ανθρώπου, ότι δεν μπορεί από μόνος του. Γι' αυτό και με απόλυτο τρόπο, με απόλυτα αυστηρό τρόπο, λέγει: «Αποχωρήστε», το δεκείμενο λέει, «καταργηθήκατε από του Χριστού όσοι προσπαθείτε να σωθείτε, να δικαιωθείτε δια του νόμου». Δηλαδή, εξεπέσατε από τη χάρη δια της οποίας σωθήκατε. Χάνετε τη σωτηρία σας. Και αυτό λέγεται νομικισμός. Τι θα πει νομικισμός? Όταν μέσα στη χριστιανική μας ζωή, καθώς ζούμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, προσθέτουμε τον νόμο του Μωυσή για να επιβεβαιώσουμε τάχα μου τη σωτηρία μας, για να κερδίσουμε τάχα μου την εύνοια του Θεού, ή προσθέτουμε νόμους ανθρώπινους, παραδείγματος χάρη παραδόσεις και εντάλματα ανθρώπων που είναι αντίθετα ως επιτοπλίστων από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν λοιπόν μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού προσθέτουμε εμείς στην προσωπική μας ζωή, στη χριστιανική μας ζωή, στην εκκλησία μας νόμους του Μωυσή ή ανθρώπινους, τότε περάσαμε σε αυτή την παράβαση όπου δια της οποίας εκπίπτουμε από τη χάρη τον νομικισμό. Πότε εκπίπτει ένας χριστιανός από τη χάρη? Πρώτον, όταν επιβάλλει στον εαυτό του και στους άλλους νόμο του Μωυσή ή νόμους ανθρώπινους, παραδόσεις ή εντάλματα αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Ή όταν αφαιρεί, τότε πέφτουμε στην ελευθεριότητα. Όταν δηλαδή λέγει σκληρός είναι ο Λόγος του Θεού ή παράξενος ο τρόπος του Χριστού και σκληρός ακόμη, και σκανδαλίζεται. Οι μαθητές κάποτε είπανε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό: «Σκληρός είναι ούτως ο λόγος». Και ο Κύριος τους απάντησε: «Και θα φύγουνε και φεύγουνε μερικοί φαρισαίοι και γραμματείς». Και τους λέει: «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Σου φαίνεται σκληρός ο λόγος του Θεού?» Δεν είναι. Είναι αγαθός ο λόγος του Θεού. Είναι τέλειος ο λόγος του Θεού. Και ο Πέτρος όταν άκουσε ότι και εσείς μπορεί να φύγετε, λέει: «Πού, σε ποιον να πάμε? Τι είναι αυτά που λες? Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου». Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Όταν αφαιρούμε λοιπόν, γιατί μας φαίνεται σκληρός ο λόγος, πέφτουμε στην ελευθεριότητα. Δεν πειράζει όταν λέμε, όταν έχουμε αυτή την έννοια, δεν πειράζει, μην είμαστε και τόσο αυστηροί, εννοώντας την υπακοή αυστηρότητα.
Μην είμαστε τόσο φανατικοί, εννοώντας την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού, φανατισμό ή δογματισμό. Μην είμαστε δα και μυσαλόδοξοι, εννοώντας την ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού, μυσαλοδοξία. Αυτό είναι αφαιρώ από το Λόγο του Θεού. Σκανδαλίζουμε από το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν μ' αρέσει, δεν τον θέλω, δεν τον θεωρώ σωστό. Κρίνω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ή ακόμη μου φαίνεται παράξενος ο τρόπος που ενεργεί ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη, όταν οι μαθητές πήγαν και συνάντησαν τον Ιησού που μιλούσε με τη Σαμαρίτισσα, παραξενεύτηκαν. Εσύ Ιουδαίος μιλάς με τη Σαμαρίτισσα? Πρώτον μιλάς με γυναίκα, γιατί η γυναίκα ήταν πολύ υποδεέστερον δημιούργημα. Μιλάς με τη Σαμαρίτισσα, οι Σαμαρίτες ακόμη χειρότερα. Ή όταν πήγαν και ενημέρωσαν τον Ιησού Χριστόν ότι ο Λάζαρος, ο φίλος, ο ασθενή, ο Κύριος περίμενε 2 μέρες. Και γιατί δεν ήρθες αμέσως? Και μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος από τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Χριστός. Γι' αυτό είναι ελευθεριώτης. Δεν μ' αρέσει έτσι. Το θέμα δεν είναι πως μας αρέσει. Το θέμα είναι πως θέλει ο Θεός. Δεν θέλω έτσι. Δεν είναι πως θέλεις εσύ. Είναι πως θέλει ο Θεός. Δεν νομίζω έτσι. Δεν είναι πως νομίζεις εσύ. Είναι πως νομίζει ο Θεός. Χάνουμε λοιπόν, ξεπέφτουμε από τη χάρη του Θεού. Αν προσθέτουμε για να φερούμε από το Λόγο του Θεού, αλλά ενηρεί στο παρόδο, ξεπέφτουμε από τη χάρη του Θεού και όταν υπαρηφανευόμεθα. Για τους ταπεινούς δίνει χάρη, στους υπερηφάνους δεν δίνει χάρη ο Θεός. Ή ακόμη όταν, όπως ο Ισάφ, περιφρόνησε τα πρωτοτόκια του Θεού. Περιφρονούμε τα δώρα του Θεού για ένα πιάτο φαγής. Ξεπέφτουμε από τη χάρη. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Παρατηρούντες μήπως υστερείται κάποιος από τη χάρη του Θεού. Και πώς υστερείται? Πρώτον, να έχει πίκρα ή παράπονο μέσα στην καρδιά του και να μην συγχωρεί. Να μην μετανοεί, να μην ζητάει συγχώρεση και να μην συγχωρεί. Υστερείται της χάριτος του Θεού. Ή όπως ο Ισάφ, ο οποίος αφενός μεν περιφρόνησε τα πρωτοτόκια, αφετέρου τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Χριστού ως πόρνο και βέβυλο. Πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακής και μετά, θέλοντας να μετανοήσει, εξεζήτησε με τα δακρύων την ευλογία και ποτέ δεν την έλαβε. Βέβαια, από τη χάρη του Θεού εκπίπτουμε και όταν αποστατεί ο άνθρωπος, όταν λέει δεν θέλω άλλο το Χριστό, δεν θέλω άλλο την Εκκλησία, δεν θέλω άλλο την παρουσία του Θεού, θέλω να κάνω τη ζωή μου μέσα στον κόσμο. Όμως ο Απόστολος Παύλος τώρα μιλάει μόνο ότι εκπίπτει από τη χάρη ο άνθρωπος, ο οποίος καταργείται από του Χριστού γιατί ζητάει να δικαιώνεται από τον νόμο. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ο Απόστολος Παύλος δεν διατάζει, εξηγεί. Και έτσι είναι ο Χριστός, έτσι είναι το Ευαγγέλιο, έτσι είναι η Εκκλησία. Εξηγεί, αποκαλύπτει, διδάσκει. Δεν διατάζει. Δεν είναι αποφασίζομεν και διατάζομεν ούτε ο Χριστός μες στην Εκκλησία που είναι η κεφαλή, ούτε η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, ούτε ο Παράκλητος που είναι η δύναμη της Εκκλησίας, που ζωοποιεί την Εκκλησία ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να εξηγήσει με λεπτομέρεια, λέγοντας εσείς που θέλετε να είστε υπό την δουλεία του νόμου, δεν προσέχετε, δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο νόμος. Για να σας θυμίσω, είναι και γραμμένο στο νόμο ότι ο Αβραάμ εν τέλει γέννησε 2 υιούς. Έναν εκ της δούλης της Άγαρ με προτροπή
και συμφωνία με προτροπή της Σάρας και συμφωνία του Αβραάμ με απόφαση σάρκος, να κάνουμε τέλος πάντων ένα παιδί, αφού δεν μπορώ εγώ γιατί με στήρα. Να η δούλη μου Ιάγαρ, πήγαινε με αυτήν για να κάνουμε ένα παιδί, και έκανε ένα παιδί, έκανε τον Ισμαήλ, αλλά είναι ο Υιός ο κατασάρκα. Και 12 περίπου χρόνια αργότερα η ελευθέρα, όχι η δούλη, η Άγαρ, η ελευθέρα που είναι η Σάρα, δια της επαγγελίας του Θεού, δια της υποσχέσεως του Θεού, επειδή ο Αβραάμ επίστεψε επελπίδη, αν και δεν είχε καμία ελπίδα βλέποντας τις ικανότητες τις ανθρώπινες, ο Θεός λογίστηκε την πίστη του εις δικαιοσύνη και έδωσε και πίστη στη Σάρα, ώστε γέννησε η ελευθέρα, δηλαδή η Σάρα, υιόν τον Ισαάκ δια της επαγγελίας του Θεού. Και εξηγεί και αποκαλύπτει και φανερώνει ότι αυτό κατά λιγορίαν είναι οι δύο διαθήκες, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Η Άγαρ και η Σάρα είναι η προτύπωση των δύο διαθήκων, της Παλαιάς και της Καινής. Η μία, η οποία είναι εκ του όρους Σινά, η οποία γεννά τέκνα εις δουλίαν, επειδή είναι δούλη εις δουλίαν του νόμου, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις, γιατί αλλιώς λιθοβολείσαι, και η άλλη η ελευθέρα εκ της επαγγελίας, που γεννά ελεύθερους, καθώς όποιον μόνο ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Και τι ωραία σύμπτωση, που δεν είναι βεβαίως σύμπτωση, είναι σχέδιο Θεού. Άγαρ σημαίνει βράχος, και στην Αραβία βράχο λένε το όρο Σινά, ώστε ταυτίζεται ο Υιός της δούλης με τη σημερινή Ιερουσαλήμ εκεί κάτω, η οποία είναι εις δουλίαν και θα είναι εις δουλίαν μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας μαζί με τα τέκνα αυτής. Ιδεάν ο Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η νύμφη του Χριστού, η δόξα του Χριστού, η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η μήτυρ πάντων ημών, και τούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα πνευματικά τέκνα αυτής της μητέρας. Ο Λόγος του Θεού λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό στη ζωή σου και να είσαι μακροχρόνιος. Και ο Θεός λέει τίμα την Εκκλησία, τη μητέρα σου που σε έχει προσθέσει ο Χριστός, γιατί δεν ήρθες μόνος σου. Ο Θεός είναι αυτός που μας σήλκησε με το έλεος Του, μας φανέρωσε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού, το ζώντος, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Το πιστέψαμε και ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, μας έκανε μέλη του σώματός Του, τέκνα της Άνω Ιερουσαλήμ. Και εκείνο που έχει σημασία, μεγάλη αγαπημένα μου αδέλφια, είναι να δούμε ο Θεός πώς βλέπει την Εκκλησία. Τι είναι για το Θεό, πώς μας περιγράφει ο Θεός την Εκκλησία του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει τόσο όμορφα, τόσο γλυκά και τόσο ένδοξα. Εσείς δεν προσήλθατε εις το όρο Σινά, εις την Άγαρ, ως τέκνα δουλείας, αλλά εσείς προσήλθατε, εμείς προσήλθαμε στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι όρος Σιών, όρος ένδοξο, είναι πόλης Θεού Ζώντος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι η επουράνιος Ιερουσαλήμ, καθώς η Εκκλησία του Χριστού είναι η αόρατος στον ουρανό, στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό, και η ορατή επί της γης, που είναι η αναγεννημένη, η βαφτισμένη εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών, και αυτοί που πιστεύονται στο Λόγο του Θεού,
εξητούν, πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού, πιστεύουν και ο Χριστός τους βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Είναι λοιπόν μια εκκλησία όρος Υιών, πόλη Θεού ζώντος, επουράνιος Ιερουσαλήμ. Μια εκκλησία που είναι εις μυριάδας αγγέλων. Μυριάδες άγγελοι είναι γύρω μας, καθώς είναι γεγραμμένο. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει για να προστατεύει τους φοβουμένους των Θεών. Μυριάδες αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν ποτοτόκων καταγεγραμμένων εν τους ουρανείς. Μια εκκλησία που αφού ένας δημιουργεί, προκαλεί μεγάλη χαρά στον ουρανό όταν σώζεται, σκεφτείτε μία εκκλησία τι χαρά δημιουργεί στον ουρανό. Πανήγυρη. Πανήγυρης εκκλησία πρωτοτόκων που τα ονόματά τους είναι καταγεγραμμένα στον ουρανό. Δεν είναι μέλη της εκκλησίας, που βέβαια δεν αποκλείεται και τούτο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Εις Θεόν κριτήν πάντων. Σε μια εκκλησία που ο Θεός ο κριτής πάντων είναι δική του, είναι του Υιού του και κατοικεί μέσα στην εκκλησία ο οίκος του Θεού του ζώντος, αλλά κατοικεί και ταυτόχρονα, καθώς κατοικεί ο Άγιος, ο Πανάγαθος, ο Παντοδύναμος Θεός, κατοικούμε και εμείς και ζούμε. Γιατί κανείς δεν είδε το Θεό και έζησε. Παρ' όλα αυτά κατοικεί ο Θεός, κατοικούμε εμείς και ζούμε. Γιατί? Γιατί υπάρχει και ένας μεσίτης νέας διαθήκης που το αίμα του καθαρισμού μας τρέχει από την ημέρα του Σταυρού του Γολγοθά μέχρι να γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Σε αυτή την εκκλησία λοιπόν που είναι, όπως λέει η Γραφή, εφράνθητη η στήρα, η μη τίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον η μη οδύνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άντρα. Είναι λοιπόν μήτυρ πάντων ημών, γιατί είμαστε τέκνα της στήρας, της άρας, της επαγγελίας, που είμαστε όλοι αμέτρητοι. Δεν υπάρχει αριθμός να περιγράψει το σύνολο των πιστών στον ουρανό και στη γη. Είναι τα τέκνα της στήρας που προφητικά προέβλεψε ο Λόγος του Θεού, της μη τίκτουσας, της μη οδύνουσας, που είναι όμως πολύ περισσότερα από τα τέκνα της εχούσης στον άντρα, που ήταν η Άγαρ, που είναι η Ιερουσαλήμ, που είναι ο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος των Εθνών προς την Εκκλησία των Γαλατών, που η καρδιά τους έχει αρχίσει να πείθεται από λόγια έξω από το Ευαγγέλιο, από άλλο Ευαγγέλιο, και πρέπει ο Απόστολος Παύλος να γκρεμίσει αυτή την πειθό, αυτή τη διδασκαλία με το Λόγο του Θεού και με την αγάπη του. Εμείς λοιπόν αδελφοί, όπως ο Ισαάκ, δεν είμαστε τέκνα δουλείας, αλλά είμαστε τέκνα ελευθερίας, γιατί είμαστε τέκνα επαγγελίας. Όμως, όπως τότε ο κατά σάρκα γεννηθής Υιός, ο Ισμαήλ, εδίωκε τον κατά πνεύμα Ισαάκ, όπως τότε ο Ισμαήλ ονίδιζε τον Ισαάκ, τον εδίωκε τον Ισαάκ, γιατί ήταν μικρότερος, λέει η Γραφή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και η Γραφή το λέει. Τι είπε όταν διεπίστωσε η Σάρα ότι ο Ισμαήλ εδίωκε τον Ισαάκ? Είπε δια Πνεύματος Αγίου, έκβαλε και τη δούλη και τον υιόν της εκ μέσου της οικογένειάς μας. Βγάλε την Παλαιά Διαθήκη μέσα
από την σωτηρία την εν Χριστώ. Όχι ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι λόγος θεόπνευστος και ωφέλιμος, αλλά δεν είναι προς σωτηρία, είναι προς διδασκαλία, προς επανόρθωση. Βγάλτε λοιπόν, μην την θεωρείς ότι είναι απαραίτητο στοιχείο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έκβαλε τη δούλη και τον ιόν αυτής, γιατί δεν πρέπει να κληρονομήσει ο ιός της δούλης να κληρονομήσει τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, μαζί με τον ιόν της ελευθέρας. Άλλη είναι η κληρονομιά της ελευθέρας, που είναι η βασιλεία των ουρανών, και άλλη είναι η κληρονομιά της δούλης. Τόσο απλά και μ' αρέσει, αδερφοί αγαπητοί, που ο Απόστολος Παύλος έχει το πνεύμα του Χριστού. Δεν λέει, το λέω εγώ, έτσι θα κάνετε. Ποτέ. Ποτέ δεν διατάζει. Παρόλο που πολλές φορές λέει, καθώς διέταξα να θέσετε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη, αλλά στη διδασκαλία ποτέ δεν διατάζει. Θα πιστέψετε, γιατί σας το λέω εγώ. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι δεν είναι αυτός ο διδάσκαλος. Ξέρει δεν είναι αυτός ο καθηγητής μέσα στην Εκκλησία. Ξέρει ότι ο διδάσκαλος και ο καθηγητής είναι ο Χριστός. Και έτσι λέει και προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους με αυτά που έχει πει και έχει γράψει ο Χριστός με το Ευαγγέλιο του. Έκβαλε λοιπόν τη δούλη και τον ιόν της. Δεν υπάρχει εκπλήρωση σωτηρίας με χρήση του νόμου του Μωυσή ή του νόμου οποιοδήποτε ανθρώπου. Βεβαίως ο νόμος του Μωυσή είναι Θεού, νόμος Θεού, ο οποίος είναι Άγιος, είναι αγαθός, αλλά έχει άλλο σκοπό. Δεν έχει σκοπό τη σωτηρία, έχει σκοπό την εκπαίδευση, την φανέρωση της αμαρτίας, τη φανέρωση της δικαιοσύνης ταυτόχρονα του Θεού. Τη φανέρωση ότι μόνο με τη μετάνοια και με την υπακοή στο Λόγο του Θεού σώζεται ο άνθρωπος. Αλλά και τη φανέρωση ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και προέβλεψε η λασμόν των αμαρτιών των ανθρώπων ο Θεός, το αρνίον το εσφαγμένον που πέθανε για τις αμαρτίες μας, και τον οποίον ο Θεός ανέστησε για τη δικαίωσή μας, καθώς εμείς πιστεύουμε ότι τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες μας έχει πληρώσει ο Χριστός, και ότι είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται και μεσητεύει για μας, είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, αλλά είναι και ο φίλος μας και ο αδελφός μας και ο σωτήρας μας. Ιδιαίτερος είναι ο διδάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Είναι το πιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι και ο νυμφίος μας. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Χριστό. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος σωτηρίας. Δεν είμαι λοιπόν, αδελφοί, τέκνα της δούλης, εις δουλίαν, αλλά είμαστε τέκνα της αλευθέρας, εις ελευθερίαν. Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, γιατί μόνο ο Χριστός ελευθερώνει, καθώς είναι και γραμμένο, όποιον ελευθερώνει ο Χριστός, μόνο αυτός είναι ελεύθερος, και όχι με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε με τους νόμους του ανθρώπου ή των ανθρώπων, με τις παραδόσεις των ανθρώπων, με τα εντάλματα και τις διαταγές των ανθρώπων, δεν ελευθερώνει το άνθρωπος, μόνο από τον Χριστό με το Ευαγγέλιο του. Με το Ευαγγέλιο της ελευθερίας, με τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Εφόσον λοιπόν είμαστε ελεύθεροι με την ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, μην υποβληθείτε ξανά. Μην υποβληθείτε πάλι εις ζυγών δουλείας νόμου, νομοθετικών διατάξεων, με νομικίστικες τάσεις και διδασκαλίες. Πώς επιστρέφετε πάλι εις τα ασθενή και φτωχά στοιχεία, εις τα οποία πρώτερον είσατε ασθενείς δουλεία, και θέλετε πάλι να περιτέμνεστε και υποβάλλετε πάλι τον εαυτό σας στο ζυγό της δουλείας,
Δεν ξέρετε, επαναλαμβάνω, ότι όποιος περιτέμνεται δεν θα τον ωφελήσει καθόλου ο Χριστός. Όποιος υποτάσσεται στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, όποιος υποτάσσεται σε νόμους ανθρώπινους, ξεπέφτει από τη χάρη του Θεού και ο Χριστός δεν μπορεί να τον ωφελήσει καθόλου. Εδώ όμως θέλει μια μεγάλη προσοχή σε κάτι που διαφοροποιεί. Άλλο ο νόμος του Μωυσή, οι εντολές του Μωυσή, και ο νόμος των ανθρώπων, οι παραδόσεις και οι εντολές των ανθρώπων, και άλλο οι εντολές του Χριστού. Δεν είναι νομικισμός όταν θέλουμε να είμαστε υποτεταγμένοι στις εντολές του Χριστού. Γιατί ο Χριστός λέει, εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Άλλο λοιπόν οι εντολές του Μωυσή, άλλο οι εντολές των ανθρώπων και άλλο οι εντολές του Χριστού. Ελάτε να σας πω ποιος θα εισέλθει εν τέλει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά ο ακούων με προσοχή τα λόγια του Πατέρα μου, τα λόγια μου, το Ευαγγέλιο του Χριστού και οφειλάτων αυτά. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο νομικιστής? Αυτός που υπακούει, υποτάσσεται στον νόμο του Μωυσή και σε νόμους ανθρώπινους που δεν περιγράφονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιος είναι ο μακάριος και ευλογημένος? Ο ακούων το Λόγο του Θεού, τα εντολάς του Χριστού και φυλάτων αυτάς. Αυτός θα εισέλθει πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε ποιανού είμαστε. Εάν είστε του Χριστού, τότε είστε σπέρμα του Αβραάμ, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Χριστού, εάν μείνετε έως τέλους. Ποιανού είστε? Και τι θα πει ποιανού είστε? Ποιον υπακούετε, σε ποιον υποτάσσεστε. Εμείς είμαστε, ομολογούμε με τη χάρη του Χριστού, του Χριστού, γι' αυτό υποτασσόμεθα στο Χριστό και υπακούμε το Λόγο Του και τις εντολές Του, τη δικαιοσύνη του Θεού όπως περιγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και έτσι πιστεύοντες στο Ευαγγέλιο του Χριστού αναγνωρίζουμε ότι δεν έχει δύναμη ούτε η ακροβιστία ούτε η περιτομή, αλλά αυτό το οποίο έχει δύναμη είναι η πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού όταν ενεργείται δια της αγάπης, καθώς ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό είναι η δύναμη του χριστιανού. Πίστης δια αγάπης ενεργουμένη. Πίστης πού? Στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού που σώζει ποιους? Αυτούς που το πιστεύουν. Άρα ποιος είναι ο δυνατός χριστιανός, ο δυνατός εν πνεύματι Αγίω? Αυτός που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Χριστού, η πίστη του είναι ενεργής και έχει έργο πίστεως που το κίνητρο και η δύναμη είναι η αγάπη. Η αγάπη του Θεού Πατρός που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Έχει πατρική αγάπη προς όλους. Αγαπάει τους αδελφούς του, αγαπάει τους πλησίων του με πατρική αγάπη, αγαπάει τους εχθρούς του, αγαπάει αυτούς που τον κακολογούνε, που τον μισούνε και που τον κακοποιούνε ακόμη. Έχει πατρική αγάπη, όπως ένας πατέρας ό,τι και να κάνει το παιδί του το αγαπάει. Δεν λιγοστεύει η αγάπη του πατέρα ποτέ. Δεν εξαρτάται από το τι σώη παιδί είναι. Το αγαπάει γιατί είναι παιδί του. Το αγαπάει γιατί είναι πατέρας του. Και η πατρική αγάπη έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Φροντίζει για το παιδί του. Θα τον κληρονομήσει το παιδί του.
φροντίζει για την ασφάλεια του παιδιού του. Φροντίζει για την εκπαίδευση του παιδιού του. Φροντίζει για το μέλλον του παιδιού του. Φροντίζει για την αιώνια ζωή του παιδιού του. Αμήν.